Καλημέρα. Οι μελισσοκόμοι συμμετέχουν στις σημερινές κινητοποιήσεις. Βλέπουμε εδώ και πολλούς νέους ανθρώπους, νέους μελισσοκόμους, υπό αυτές τις συνθήκες. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το μέλλον και πώς να αντιμετωπίσετε την κατάσταση σε σχέση με το χαρολογικό και το ασφαλιστικό? Στον κλάδο το δικό μας μέλλον δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, γιατί είμαστε πολύ στο ασφαλιστικό, προφανώς στον ασφαλιστικό τομέα είμαστε πολύ, μας έχει, πώς να το πω τώρα, δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Το ασφαλιστικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ή το φορολογικό και για εσάς? Και το φορολογικό πάνω απ' όλα. Δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε κανένα επουδενή λόγο σε αυτά τα δύο τα μέτρα που θέλουν να πάρουν. Δηλαδή είναι... Δώστε μας ένα παράδειγμα για να το καταλάβει και ο πολίτης, σε σχέση με τη φορολογία καταρχήν. Θέλει να μας πάει στο 23%, νομίζω που θέλει να μας πάει. Είμαστε στο 13% και θέλει να μας πάει στο 23%. Μα δεν γίνεται, δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτά τα μέτρα που θέλει να πάρει. Δηλαδή ένας παραγωγός μελιού, τι θα πρέπει να πληρώσει στην εφορία? Αυτό εξαρτάται τι τιμολόγια και πώς θα τα βγάλει, έτσι. Που πουλάει μια ποσότητα μέλι. Ναι, αυτό είναι στα τιμολόγια του πάνω. Τι τιμολόγια μπορεί να κόψει ο παραγωγός? Αν είναι μεγάλος παραγωγός, αν είναι μικρός παραγωγός, αν είναι μεσαίος παραγωγός. Αυτά δεν μπορεί να τα ξεπεράσει. Δεν μπορεί να τα ξεπεράσει, Μαρία μου. Αυτά υπό τον λόγο. Δηλαδή το κόστος της παραγωγής είναι αρκετά σημαντικό. Δυσβάστακτο, δεν το συζητάμε. Τι κόστος παραγωγής? Η πρώτη ύλη που παίρνουμε είναι πανάκριβη, ναι, πάνω απ' όλα, έτσι. Τα ασφαλιστικά θέλει, εκεί που θέλει να μας πάει στα ασφαλιστικά, αν πληρώνουμε, ξέρω εγώ, γύρω στα 1500 ευρώ μέσα όλο τον χρόνο, θα μας πάει στα 4. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε, όχι, δεν μπορούμε. Είστε αποφασισμένοι να συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις και αύριο? Βεβαίως. Είστε νέος παραγωγός? Μάλιστα, ναι. Είναι οικογενειακή επιχείρηση, δηλαδή συνεχίζει... Τέταρτης γενιάς και η τελευταία, από ό,τι βλέπω. Γιατί λέτε η τελευταία? Γιατί έτσι που πάει δεν βγαίνει, αυτό είναι το πράγμα. Δουλεύουμε 30% κέρδος και αυτός είναι το 26, γίνεται. Ό,τι και να μου προσφέρει από εκεί πέρα, για μένα χαμένο το παιχνίδι. Από τη στιγμή που δεν έχω κέρδος, από τη στιγμή που αύριο εγώ δεν μπορώ, δεν γίνεται αυτό. Είναι μόνο θέμα κέρδους, είναι και θέμα ζημίας από τη στιγμή που το... Γεωργία, έχει χιλιάδες αισθάνητους παράγοντες. Είμαστε φτερός στον άλλο. Εγκλωβισμένοι παντού. Με αυτά τα νομοσχέδια που θέλει και όλα αυτά τα φορολογικό, δεν υπάρχει ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό εκατοπτήσει να είναι φορολογικό. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να το σώσει.